guys, μανούρι! Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι μια χαρά και χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα γιατί επιτέλους ξανακάνω βίντεο σχολιασμού. Έτσι σκάω στο άκυρο. Και μπουμ! Μπήκα, είδα λοιπόν στα μηνύματα βίντεο που μου στείλατε και μάζεψα τρία από αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Χριστός και η Παναγία! Πιο θυμωμένο μηχανάκι Παναγία μου δεν έχω ξαναδεί! Έλα μαλάκες, τώρα πείτε την αλήθεια. Δεν είχατε να βάλετε βενζίνη μέσα στο μηχανάκι και πήγατε και βάλατε ρετσίνα. Ο οδηγός είναι καλά, δεν έπαθε τίποτα για όσους ρωτάτε. Αλλά εγώ ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω. Το μηχανάκι τι στο μπούτσο. Εξορκισμένο είναι. Ρίχνει το μηχανόβιο. Έριξε το φράχτη. Έκανε διπλό backflip το μηχανάκι και πήγε και προς τον κόσμο. Πάλι καλά, δεν έπαθε τίποτα ο κόσμος. Αλλά δείτε λίγο ξανά. Πάει το μηχανάκι προς αυτούς και όλοι αρχίζουν και τρέχουν. Φυσιολογικό. Δείτε λίγο αυτόν τον τυπά. Μαλάκες, ο τύπος είδε ένα μηχανάκι να έρχεται κατά πάνω του σε σατανισμένο και η αντίδρασή του ήταν... Ωπα ρε παιδιά, θα μου πέφτει το κοντό! Πάτε καλά! Ω, να σου νομίζω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Χθες πάλι έτρωγα και έπεφτε ένα ελικόπτερο πάνω μου. Είναι δυνατόν? Δηλαδή φανταστείτε να του έπεφτε κιόλας. Έλα ρε μαλάκι, είστε βλάκες τώρα. Είστε βλάκες τώρα, δηλαδή έλεος. Ο τύπος πραγματικά είναι παράδειγμα ψυχραιμίας, δεν υπάρχει αυτό. Σε φάση δεν αγχώνεται ποτέ, αρκεί να φάει το χοντογκάκι του και στα παπάρια του. Ληστεία, τα χέρια ψηλά! Ληστεία λέω, ψηλά τα χέρια! Και πάμε τώρα σε αυτό το βίντεο, μου το στείλατε, οπότε πάμε να το δούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου το στείλατε αυτό. Ένας τύπος που τηγανίζει κάτι είναι, σιγά. Ούνα σου γα... Τι κάνει ρε μαλάκα! Έβαλε το χέρι του σε καυτό λάδι την ώρα που τηγάνιζε, να σηκώσει τα κοτόπουλα και... Και τι! Δεν έπαθε τίποτα! What the fuck! Ρε μαλάκι, το καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται αυτό. Σε φάση παθαίνεις έγκαφμα, πας στο νοσοκομείο. What the fuck. Ρε μαλάκι, τι γίνεται στον κόσμο? Ή εγώ είμαι πολύ φλόρος ή αυτοί είναι υπερβολικά μάγκες. Δεν γίνεται αλλιώς. Βασικά, τι μάγκες δηλαδή? Αυτός δεν είναι απλά μάγκας, αυτός είναι ο Σούπερμαν. Χέρι του σε καυτό λάδι και δεν έπαθε τίποτα. Εγώ καίγομαι να κουμπίσω το πιάτο στο φούρνο μικροκυμάτων, μαλάκες. Τι στο διάολο πλέον. Και πάμε τώρα στο επόμενο βίντεο. Τα αγαπημένα σας τραγούδια. Αυτή τη φορά έχουμε cover. Όπως τον παλιό καλό καιρό. Οπότε πάμε να το δούμε. Περιμένετε λίγο. Ο Χριστός, η Παναγία, οι Απόστολοι, όλοι οι Άγγελοι μαζί, όλος ο Παράδεισος, ό,τι μπορώ να ευχηθώ! Είστε διάολα! Πρώτα απ' όλα, το μαλλί της. Αυτή το έκανε έτσι προς τα πάνω. Είναι το μαλλί που προσπαθεί να φύγει από πάνω της γιατί ούτε αυτό την αντέχει. Γιατί εμένα μαλάκες έτσι μου φαίνεται. Δεν το πιστεύω. Τώρα συγγνώμη, να το πω ή να μην το πω? Γιατί κάθε φορά που κάνουμε cover το λέω. Το κανονικό τραγούδι λέει Into your own, all cause you want. Πολύ απλό. Into your own, all cause you want. Τι είπε αυτή? Into me oh, asamaga. Τι asamaga ρε μαλάκα? Asamaga. Λέει το τραγούδι all cause you want, asamaga. Τι asamaga? Και τώρα κλασικά πρέπει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Into me oh, asamaga. Ήταν αυτό ρε μαλάκες, έχουν μπουκώσει!
σηκώσει τα αυτιά μου, δεν ακούω τίποτα! Για όσους δεν ξέρουν, το κανονικό κομμάτι είναι το listen της Beyoncé. Που γενικά ξέρεις ότι δεν πιάνεις cover της Beyoncé, γιατί πολύ απλά δεν πιάνεις τη φωνή της. Αλλά ξέρετε τι, η Beyoncé από τη μία έκανε το τραγούδι σε στούντιο ηχογραφημένο. Που σίγουρα ρε παιδί μου θα της έκαναν και λίγο καλύτερη τη φωνή. Η κοπελιά όμως αυτή δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Άνοιξε απλά την κάμερα και τραγούδισε. Ο Θεός να το κάνει τραγούδι δηλαδή, αλλά. Εγώ λοιπόν ήρθα εδώ για να βοηθήσω αυτή την κοπέλα να μπορέσει να ακουστεί. Θα της βάλω μουσική, θα της φτιάξω και τη φωνή και θα την κάνω καλύτερη από την Beyoncé. Ας ελπίσουμε δηλαδή. Φτιάχνεσαι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε πάρα πολύ και να γελάσατε φυσικά. Και άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω, να μου πείτε τη γνώμη σας φυσικά. Να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου για να με βοηθήσετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο. Είναι εκείνο το ωραίο το κόκκινο το κουμπάκι. Πάτα το! Και φυσικά να το κάνεις ένα share, να το δουν και οι φίλοι σου. Επιστρέψαμε με βίντεο σχολιασμό, οπότε γιατί όχι να μην το κάνεις ένα share. Okay. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ καλά, να χαμογελάτε πάντα και bye bye!